Δούλεψε χρόνια σε ξενοδοχεία στην Κύπρο, όμως η οικονομική κρίση τον έβγαλε κυριολεκτικά στο δρόμο. Είμαι από τον Μάρτιο του 2013, εδώ. Άστεγος ήμουνα πολύ νωρίτερα, άλλους 16 μήνες στο λιμάνι του Πειραιά στην Πύλη 3, άστεγος πάντα. Σήμερα στα 50 του ο Γιώργος Γαϊτάνος ζει, όπως λέει, μόνο το παρόν, αφού το αύριο για αυτόν είναι τυλιγμένο σε πυκνό σκοτάδι. Αύριο? Δεν υπάρχει αύριο, για μας τουλάχιστον. Δεν βλέπω. Καταφυγιό του τα δύο τελευταία χρόνια είναι το κέντρο αστέγων της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, εκεί όπου φιλοξενείται μαζί με 30 ακόμα άτομα. Η αγωνία του όμως, όπως και όλων όσοι ωφελούνται από τη δομή, αλλά και των ανθρώπων που την ίδρυσαν και την υποστηρίζουν, είναι το μέλλον της, αφού και το κέντρο έχει πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης. Τις μέρες αυτές που είναι, βλέπετε ότι έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί. Τι άλλο να πούμε? Ούτε τις άμεσες, ούτε τις έμεσες δαπάνες. Πώς θα γίνει? Φτάσαμε σε ένα σημείο να χρησιμοποιούμε χαρτοπεσέτες για χαρτί υγείας. Τι άλλο να πούμε? Αυτές οι έμεσες δαπάνες, όταν δεν καταβάλλονται τότε που πρέπει, τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς? Το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου, εν όψει και των εορτών του Πάσχα, επισκέφθηκε το κέντρο και συζήτησε με τα στελέχη του για τους άστεγους που βρίσκονται εκεί, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Καταφέραμε με αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε όλοι μας να εξασφαλίσουμε τη διανυκτέρευση αυτών των ανθρώπων και τη διαμονή τους. Ο ίδιος πάντως ο Δήμαρχος τόνισε ότι σε περίπτωση προβλημάτων χρηματοδότησης του προγράμματος, ο Δήμος έχει ήδη στα συρτάρια του ένα σχέδιο Β, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εκ των ενόντων. Υπάρχει κίνδυνος, αλλά υπάρχει και δεύτερο σχέδιο, για να σας το πω διαφορετικά. Υπάρχει Plan B στην περίπτωση κατά την οποία διακοπεί ολοσχερώς η χρηματοδότηση. Θα τα καταφέρουμε εκ των ενόντων. Δεν θα το αφήσουμε. Πρέπει λοιπόν όλοι και αυτές τις μέρες. Εγώ από τη θέση αυτή κάνω έκκληση ό,τι μπορεί ο καθένας να φέρει και ό,τι του περισσεύει, γιατί ξέρω ότι σε πάρα πολλούς δεν περισσεύουν πράγματα. Όμως αν γίνεται να μας βοηθήσουν αυτές τις μέρες για να περπατήσουμε τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο μήνα.